Σίγουρα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι. Από εκεί και πέρα, εμείς θεωρώ είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε το χωστήρα. Είναι ένας θεσμός που μας ενδιαφέρει και θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να προκριθούμε στην επόμενη φάση. Σίγουρα είναι ένα διάστημα στο οποίο θα παίξουμε δύο παιχνίδια. Η ομάδα δεν είναι συνηθισμένη, κακά τα ψέματα, παίζει δύο παιχνίδια σε 5-6 μέρες. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι αρχίζει ενωμένες από την Πέμπτη. Μετά θα έχουμε χρόνο και μέρες για να ξεκουραστούμε για να πάμε στην Κυριακή να παίξουμε την Κόρυτο. Από εκεί και πέρα, έχω εμπιστοσύνη στη δυνατότητα της ομάδας και όπως είπα, θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να προκριθούμε. Πιστεύω ότι δουλεύουμε όλη τη βδομάδα σωστά. Δουλεύουμε όλη τη βδομάδα επάνω σε αυτό το παιχνίδι. Και θέλω η ομάδα να είναι πιο δυνατή από ό,τι ήταν με το Φωκικό και πιο καλή, γιατί ο Φωστήρας είναι μια πολύ καλή ομάδα. Όχι ότι είναι καλύτερη από το Φωκικό βέβαια, αλλά είναι ένα παιχνίδι εκτός έδρας με ιδιαιτερότητες. Και έτσι πρέπει να φανούμε πιο δυνατοί για να μπορέσουμε να κάνουμε και κάτι καλό. Πιστεύουμε στην ομάδα, η ομάδα είναι δουλεμένη καλά και ευελπιστούμε να πάρουμε και την πρόκριση στον επόμενο γύρο. Είναι ένα επιπλέον κίνητρο για εσάς το ότι εφόσον περάσετε στην, και από τον Φωστήρα έρχεται ο Πανιώνιος? Σίγουρα, σε όλες τις ομάδες τώρα εμείς είμαστε τρίτη εθνική. Πιστεύουμε ότι είναι ένα μεγάλο αβαντάζ να παίξει μια ομάδα αλφα εθνικής. Γιατί εντάξει, είναι διαφορετικό τώρα να παίζεις με τον Φωστήρα και διαφορετικό να παίζεις με τον Πανιώνιο. Είναι και άλλα πράγματα που μπαίνουν στη μέση, είναι ότι παίζεις με στην έδρα σου, παίζεις δύο μάτς, είναι διπλό το μάτς και μπορείς να καταφέρεις πολλά πράγματα εκτός από το να περάσεις σε μια απειλή πρόκληση με τον Πανιώνιο. Πιστεύω ότι δουλεύουμε σωστά και θα ανταπεξέλθει η ομάδα και στα δύο τα παιχνίδια. Ελπίζω, ευελπιστώ και να περάσουμε στο κύπελλο και να πάρουμε κάτι καλό μέσα στην Κόρινθο. Και εκεί είναι ένα δύσκολο μάτς. Ένα μάτς με ιδιαιτερότητες εκτός έδρας από μια πολύ καλή ομάδα. Αλλά είμαστε έτοιμοι και πιστεύω θα πάρουμε ή βαθμούς μέσα στην Κόρινθο. Σίγουρα περιμένω να δώσουμε τον καλύτερο μας σε αυτό. Πιστεύω στην ομάδα μας πάρα πολύ. Τώρα από εκεί και πέρα θα ακούσουμε αυτά που θα μας πει ο προπονητής μας και θα δώσουμε το 100% μέσα στο γήπεδο. Πιστεύεις ότι μπορεί να έρθει η πρόκριση? Γιατί σίγουρα είναι και ένα πλέον κίνητρο το ότι εφόσον περάσει ο ΑΟΧ θα παίξει με τον Πανιώνιο στην επόμενη φάση. Σαφώς και το πιστεύω αυτό. Πιστεύω ότι έχουμε πολύ καλή ομάδα. Πιστεύω ότι δουλεύουμε πολύ καλά και πολύ σκληρά. Από εκεί πέρα πρέπει να είμαστε προσγειωμένοι και να κοιτάμε το κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Ήταν μια πολύ καλή πρόκριση αυτή που κάναμε εδώ μέσα με το Φωκικό και πιστεύω πως θα πάμε καλά. Η ομάδα έχει παίκτες που θα μπορέσουν όταν κληθούν να αποδώσουν κατάλληλα. Γιατί οπωσδήποτε δύο παιχνίδια σε ρήμα μέσα σε τρεις μέρες είναι δύσκολο πράγμα αυτό. Αλλά πιστεύω πως θα τα πάμε καλά. Μπορεί ο ΑΟΧ να κάνει δύο νίκες σε αυτά τα παιχνίδια? Πιστεύω πως μπορεί, ναι.